Δημοτικές διαπλοκές συνέχεια. Πάμε στο δεύτερο μέρος μας και πάμε να δούμε και κανένα θέμα από Δήμο τώρα, έτσι από αυτά τα ωραία, τα γαργαλιστικά που μας αρέσουν εμάς. Πάμε στον Δήμο της Νέας Σμύρνης. Έχουμε μια καταγγελία εκεί από την αντιπολίτευση για το πρόσωπο που ανέλαβε ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον φαίνεται ότι έχει και μια σχέση με δράση γύρω από τα σχολεία και αυτό έχει δημιουργήσει έτσι μια μικρή αναταραχή. Για να μας τα πει καλύτερα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επικεφαλή της Μίζωνος Μειοψηφίας και πρώην δήμαρχο Νέας Σμύρνης, τον κύριο Γιώργο Κουτελάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Τι είχαμε αστοχία στην επιλογή ή συμβαίνει τίποτα άλλο? Κοιτάξτε, δεν είχαμε μια αστοχία στην επιλογή. Νομίζω ήταν μια συνειδητή επιλογή. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Χιούτας, ο οποίος πριν γίνει δημοτικός σύμβουλος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, είναι νεοεκλεγής δηλαδή, διετέλεσε με εξαιρετική επιτυχία, οφείλω να το ομολογήσω και του το έχω αναγνωρίσει πολλές φορές, διευθυντή σε δημοτικό σχολείο της πόλης μας. Έχει σχέση με την εκπαίδευση λοιπόν? Έχει σχέση, είναι διευθυντής σε δημοτικό σχολείο της πόλης μας και εξαιρετικός διευθυντής με πρωτοβουλίες και δράσεις που υπερεύαιναν τα όρια του σχολείου και, και δημιούργησαν ένα προφίλ δικό του και του σχολείου πανελλαδικού χαρακτήρα για τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις κτλ. Mm-hmm. Και γι' αυτό όλοι τον εκτιμούσαμε και τον τιμούσαμε γι' αυτό. Και τον υποδεχθήκαμε και σαν συνάδελφο, ανεξαρτήτως αν ήταν στην αντίπαλη πλευρά. Ο κύριος Χιούτας του προτάθηκε, μόλις ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, να γίνει υπεύθυνος τύπου από το Δήμαρχο. Ναι. Το αποδέχθηκε και σε 2 μέρες παραιτήθηκε. Μετά από 3 χρόνια, πέρσι δηλαδή, του προτάθηκε από το Δήμαρχο να γίνει πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών. Ναι. Της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ναι, των Δημοτικών. Mm-hmm. Εκεί πραγματικά εμείς σιωπήσαμε, τιμώντας τον δάσκαλο της Δημόσιας Εκπαίδευσης που ήταν μέχρι πρότινος, και σιωπήσαμε και δεν αναδείξαμε αυτό το στοιχείο και τον ψηφίσαμε και όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο και βγήκε ομόφωνα. Και σε 3 μέρες παραιτήθηκε. Στην περσινή πρόταση λέτε? Πέρσι. Πέρσι. Σε 3 μέρες παραιτήθηκε, κάνοντας μια σειρά καταγγελιών ότι εγγράφων, ναι, καταγγελιών, έγγραφων καταγγελιών, λέγοντας ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα οικονομικά και διοικητικά στο νομικό πρόσωπο των δημοτικών σχολείων και γι' αυτό το λόγο δεν αναλαμβάνει. Και συνήθως όταν αναλαμβάνεις για να τα λύσεις αυτά. Αλλά τέλος πάντων, άλλη συζήτηση αυτή. Και εμείς πάλι είπαμε, εντάξει, ο άνθρωπος είναι πολύ σωστός, είναι πολύ έντιμος, εντάξει, είναι καινούριος και δεν θα ήθελε να αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης προβλημάτων. Και δεν είπαμε κάτι, παρότι τον ψηφίσαμε. Mm-hmm. Και θεωρήσαμε ότι αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει. Τώρα επανέρχεται ένα χρόνο μετά, αφού πρώτα πήγε ένας άλλος συνάδελφός του εκεί, που δεν έχει καμία σχέση με την εκπαίδευση, της πλειοψηφίας εννοώ. Ναι, ναι. Και θεωρητικά, δεν είμαι απολύτως σίγουρος, αλλά θεωρητικά έλυσε αυτά τα ζητήματα τα οποία προκαλούσαν αυτή την άποση από τον κύριο Σιούτα. Και σήμερα ήρθε πολύ ωραία συνάμενος, κουνάμενος ο κύριος Σιούτας, για να μας πει ότι τώρα αναλαμβάνω. Δεν ξέρω βέβαια σε πόσο καιρό θα παραιτηθεί πάλι, διότι είναι συνήθιση η τακτική του να παραιτηθεί. Εγώ λοιπόν, και αυτό έχει σημασία, που είναι έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν το έμαθα, επειδή μιλάμε μαζί και έχω και μία εκτίμηση, έχω γράψει πολύ καλά λόγια για τη θητεία του ως διευθυντής, του είπα αυτό που κάνεις είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να παίρνεις την ψήφο μας πρώτον και να την πας και να τη φέρνεις όπως θες, γιατί είναι και ψήφοι της αντιπολίτευσης που σου προσδίδουν κύρος. Σωστά, σωστά. Και αυτό το πράγμα κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί εκτός των άλλων λοιπόν, σήμερα θα σου πω ότι είσαι και επιχειρηματίας στον χώρο της εκπαίδευσης, έχεις χάσει την εμπιστοσύνη μας να χειρίζεσαι αυτά τα θέματα, δεν θα είναι η ομόφωνη απόφαση και σε παρακαλώ να αποσυρθείς από αυτή την, αν θέλεις να διατηρήσεις το κύρος και την αξιοπρέπειά σου όσο σου έχει απομείνει πλέον, γιατί τα έχεις κάνει όλα ρόιδο. Λοιπόν, δεν με άκουσε, αλλά έκανε. Αν καταλαβαίνω καλά, έχει φροντιστήριο ο κύριος Σιούτας. Ο κύριος Σιούτας διατηρεί εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον ένα ιδιωτικό κέντρο μελέτης, θα το έλεγα, πώς είναι αυτά οι επιχειρήσεις, οι ιδιωτικές τύπου φροντιστήριο για δημοτικών σχολείων που τα απασχολεί και τα διαβάζει. Και αυτή τη φορά του είπε ότι εφόσον δεν είναι ομόφωνη απόφαση και δεν θα είναι ομόφωνη απόφαση, άρα δεν θα έχει την ευρύτερη στήριξη, θα σου πω ότι δεν πρέπει και για αυτό το λόγο
Ναι. Δημιουργεί κόλλημα η επαγγελματική δραστηριότητα ή είναι απλά ηθικό το θέμα, κύριε Κουταλάκη? Όχι, νομίζω ότι κόλλημα δεν φαίνεται να δημιουργεί θεσμικά, και εγώ το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο κιόλας, ότι δεν φαίνεται να έχει ένα νομικό κόλλημα, όμως έχει τεράστιο ηθικό και δεοντολογικό ζήτημα. Πρέπει δε να σας πω ότι εκτός από το σύνολο της αντιπολίτευσης, που την προηγούμενη, όλο το συνδυασμό που την προηγούμενη φορά στήριξαν την υποψηφιότητά του και σήμερα την απέσυρα για αυτά τα τσαλιμάκια που κάνει συνέχεια, και μεγάλο μέρος, ανεξαρτήτως αν πήρε τους ψήφους, μεγάλο μέρος της πλειοψηφίας των Δημοτικών Συμβούλων, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο του συνδυασμού του, της πλειοψηφίας του Δημάρχου, μετά το Δημοτικό Συμβούλιο με προσέγγισαν και μου είπανε «καλά που τα είπες». Αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ό,τι σας λέω τα είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Δεν τα έγραψα απλά. Ναι. Και τα είπα και πριν τα πω στο Δημοτικό Συμβούλιο στον ίδιο. Άρα αισθάνομαι πολύ άνετα μιλώντας για αυτό το θέμα, γιατί δεν ευνηδίασα κανέναν, ούτε τον ίδιο. Η Δημοτική Αρχή, κύριε Κουταλάκη, έχει πάρει θέση. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει πάρει θέση. Ναι. Βεβαίως θεώρησε ότι εγώ το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που ήταν να πω και τελείωσε εκεί. Θεώρησε ότι βεβαίως αυτή τη φορά δεν πήρε τους ψήφους αντιπολίτευσης, βγήκε με τους ψήφους της συμπολίτευσης, η οποία σας λέω ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένη και οι συνάδελφοί του. Γιατί λογικό είναι. Έχει και... Δεν σας άκουσα. Λογικό είναι, αφού έχει παραιτηθεί δύο φορές. Ναι. Μπορεί και να τριτώσει το. Και όχι μόνο αυτό. Ο Σιούτας αυτό το είχε πάντοτε βέβαια. Έχει και μια ίση. Δηλαδή όταν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει λες και είναι ας πούμε ο υπαριθμός ένα δάσκαλος και εκπαιδευτικός από αποστάσεως ελληνικού κράτους, ας πούμε. Μάλιστα, εμείς του τα συγχωρούμε αυτά. Του τα συγχωρούσαμε μέχρι τώρα, γιατί έκανε μια καλή δουλειά στα δημοτικά σχολεία. Και του την αναγνωρίζαμε. Και ξεπερνάγαμε λίγο τα θέματα αυτού που λέμε της ίησης. Ναι, ναι. Είμαι εγώ και δεν είναι κανένας άλλος και δέστε τι καλός που είμαι και τι φοβερός και τι τρομερός. Ναι. Του τα συγχωρούσαμε εν ώψη της προσφορά τους. Τώρα όμως που παίζει με αυτό το θέμα και παρετείται και ξεπαρετείται και φεύγει όταν είναι οι φωτιές και έρχεται όταν είναι τα βούτυρα, ας πούμε, πια δεν του το συγχωρούμε και είπαμε νησάφι, πια δεν θα παίζει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος ο χθεσινός, ας πούμε, ούτε μαζί μας. Ούτε με τους θεσμούς βασικότερα. Έτσι. Ούτε με τους θεσμούς, γιατί έχει αναλάβει δύο θεσμούς και τους έχει αφήσει. Μένει να δούμε αν. Τους έχει αφήσει και θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο βάρινε στην κρίση μας. Το πρώτο ήταν η σχέση του με την ιδιωτική εκπαίδευση. Το δεύτερο, ότι ο κύριος Σιούτας αυτά τα χρόνια, επειδή δεν πήρε από την αρχή τη θέση του αντιδημάρχου παιδείας που επιδίωκε, έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα στα τρία, κάθεται 10 λεπτά και φεύγει. Δηλαδή. Και αυτό του το είπα κιόλας. Δεν μου λες γιατί θα τιμηθείς εσύ με την Προεδρία για την συνεπή σου παρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια που έχεις, οπότε θυμάσαι. Μάλιστα, κάτσε, ναι. Ρε φίλε. Να δούμε λοιπόν. Δηλαδή, αν αντιπολίτευσης, μετά από 12 χρόνια δήμαρχος, κάθομαι και δεν σηκώνομαι ούτε ένα λεπτό από τη θέση μου. Δεν λείπω ποτέ για να έρχεσαι εσύ περαστικός και σουλατσαδόρος από τα Δημοτικά Συμβούλια για να ψηφίζω εγώ τα θέματα της πόλης, γιατί το 80% των θεμάτων τα ψηφίζω και το 75% και ας είμαι αντιπολίτευση, για να κάνεις εσύ τις βόλτες σου από το Δημοτικό Συμβούλιο, λες και πας σε κανένα καφενείο, πας 5 λεπτά και φεύγεις κάθε 3 συνεδριάσεις. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα έρθει η ώρα της παρέτησης, κύριε Κουταλάκη. Ναι. Γιατί φαντάζομαι δεν θα αργήσει πολύ. Κοιτάξτε, εγώ του είπα, γιατί θα σταματήσουμε να παίζουμε. Εγώ του είπα, λυπάμαι που το λέω, γιατί θα έπρεπε να το έχω κάνει και για άλλους, αλλά λυπάμαι από αυτό να άρξαστε. Θα δώσω μάχη για αυτό το πράγμα, γιατί κάποτε οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν μια συνέπεια. Ναι. Ναι. Πάντως και με την εμπειρία, κύριε Κουταλάκη, 20 ετών δημοτικών. Με το δημόσιο αξίωμα. Με την εμπειρία και 20 ετών που κάνουμε την εκπομπή εδώ, τις δημοτικές διαπλοκές, νομίζω ότι τα πιο σοβαρά προβλήματα μάλλον είναι μέσα στην παράταξη της διοίκησης όσον αφορά τη δυσαρέσκεια για τον κύριο Σιούτα. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Συνήθως. Έχετε απόλυτο δίκιο, το επιβεβαιώνω και για αυτή την περίπτωση και δεν σας κρύβω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που ανεξαρτήτως αν δεν εκφράστηκαν δημοσίως, πολλοί συνάδελφοί του της πλειοψηφίας, για πρώτη φορά είναι η αλήθεια, μου εξεδήλωσαν στα πλαίσια ενός διαλόγου άτυπου που έχουμε με όλους, γιατί είμαστε και φίλοι εκτός από πολιτικά αντίπαλοι, δημοτικά διαφορετικές παρατάξεις. Μιλάμε, βρισκόμαστε σε εκδηλώσεις, στον χώρο, στην πόλη. Πρώτη φορά με ένα τόσο διευρυμένο και ολικό τρόπο, θα έλεγα, όλοι τους σχεδόν μου είπαν, μου δώσαν, πώς να σας το πω,
Καλά είπες και τα εύσημα, ναι. Θα μας ξάφνιαζε αν δεν το λέγανε. Ναι, λογικό. Ναι, και αυτό θέλω να το πω για να τους τιμήσω, mm-hmm. έστω αυτή τη φορά που συμφωνούμε και να μην το αποκρύψω, να τους τιμήσω γιατί είχαν το θάρρος να εκφραστούν. Ναι. Σημαίνει ότι τους έχει εκνευρίσει πάρα πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά και δεν άπλωσαν γύρω του ένα πέπλο, ξέρετε, προστασίας καμιά φορά όταν εκθέτεις κάποιον, ας πούμε, οι φίλοι του γύρω, οι πολιτικοί του φίλοι αντιδρούν. Τον προστατεύουν. Ναι, λογικό. Γιατί τον έχουμε προστατεύσει όλοι και τον έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Είναι και ένας θυμός, ξέρετε. Ναι. Γιατί όταν για έναν άνθρωπο τον επενείς επί πολλά χρόνια, εγώ τον επενούσα και ως δήμαρχος και ως αντιδήμαρχος όταν ήμουνα και ως απλός πολίτης όταν ήμουνα, του έχω γράψει στο Facebook πολύ καλά λόγια για τις πρωτοβουλίες του. Όταν σε απογοητεύει με ένα τέτοιο τρόπο. Είναι λογικό, είναι. Ναι, είναι. Η αντίδραση είναι λίγο δυναμική. Κύριε Κουδελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, να είστε καλά. Επίσης. Το καλό. Με το να είστε καλό. Καλά.